Το δικό του Γολγοθά ανεβαίνει ο 71χρονος ρεθιμιώτης Γιάννης Δρανδάκης, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια παλεύει με τον καρκίνο. Μέχρι πρώτη λάμβανε τι θεραπείε του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με αξιοπρέπεια και άριστη αντιμετώπιση. Μέχρι που, όπω εξομολογείται στην κάμερα τη Κρήτη TV, ήρθε η παρέτηση του μοναδικού ογκολόγου του νοσηλευτικού Ιδρύματο, επιβαρύνοντα ακόμα περισσότερο την αβάστακτη καθημερινότητα του ίδιου αλλά και δεκάδων άλλων ασθενών. Ο γιατρό μα ήταν άψογο σε όλου του τομεί και δύο νοσοκόμε που τον υποβοηθούσαν εκεί στη δουλειά του. Το πρόβλημά μα και ο εφιάλτη μα άρχισε από τη στιγμή που ο κύριο Τουπή αναγκάστηκε να φύγει κακήν κακό από το Ρέθμνο, διότι δεν τον υποβοηθούσαν με δεύτερο βοηθό γιατρό, να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του προ του συμπολίτε μα εδώ στο Ρέθμνο, που το χρειαζόμαστε άμεσα. Ζούμε με ένα εφιάλτη αυτή τη στιγμή, από το Σεπτέμβριο και μετά. Πριν ζούσαμε μια ζωή που πρέπει να ζει ένα καρκινοπαθή σε ένα αρκετά ένα 80% περιβάλλον σωστό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να πάμε πουθενά. Δεν είμαστε όλοι εκατομμυριούχοι να τρέχουμε στα ιδιωτικά ιατρία. Ο κύριος Δρανδάκη μιλά για τον εφιάλτη που βιώνει εδώ και μήνε. Αναγκασμένο να διανύει μια απόσταση που δεν εκμηδενίζει το επιπλέον βάρο τη αρρώστια, αντιμετωπίζοντα δύσκολε συνθήκε αγωνιζόμενο για την υγεία του. Μα έχουν από τι 7.30 το πρωί που μα βάλουν ένα πόρτ. Ανοιχτό στο περιβάλλον, να καθόμαστε μια καρέκλα σε ένα διάδρομο, περιμένοντα να διάσουν θέσει να μπούμε στο θάλαμο που μας δίνουν τα χημικά της σημειοθεραπεία, το οποίο τη δεύτερη φορά έγινε μετά από πέντε ώρες ενώ κανονικά μπαίνουμε κατευθείαν στο ρέθιμνο μπαίναμε κατευθείαν και ξαπλώναμε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον και περιμέναμε την επέμβαση εκεί μας βάζουν να περιμένουμε με εκτεθειμένα τον εαυτό μας εμένα και τους καμιά δεκαριά άλλου ρεθεμιώτες που έρχονται τώρα εκεί στην Παγμένη, σαν να είμαστε σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα εν καιρό πολέμου, σαν εμπόλεμη ζώνη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα τη στιγμή που έχουμε νοσοκομείο στο Ρέθυμνο και χρειάζεται επάνδροση με γιατρού. Κατά τη διάρκεια τη μάχη του με την επάρατη νόσο, έχει διαπιστώσει η σώμαση, την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι υγειονομικοί και την εξάντληση στην οποία οδηγούνται μέρα με τη μέρα, εφημερία με την εφημερία. Οι γιατροί του τους, τους, αισθάνομαι όλου. Έχω μιλήσει και με γιατρού στο Ρέθυμνο. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Τους τρέχουν στο νοσοκομείο σε πέντε πόστα. Σε πέντε πόστα. Τους βάζουν βάρδιες βάρδιας 7-8-9 το μήνα απλήρωτες. Πού θα φτάσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα αντέξουν. Θα φύγουν και αυτοί. Δηλαδή θα το κλείσουμε. Αυτό που έκανε κάνει ζημιά και στο νοσοκομείο του Βενιζελίου. Το επιφορτίζει, παίρνει ένα γιατρό το οποίο τον έχει κουράσει διπλά αντί να φέρει άλλο ένα εδώ και να γίνεται σωστά η δουλειά στο Ρέθνο. Έχοντα ζήσει από πρώτο χέρι την ακραία υποστελέχωση και υποβάθμιση του συστήματο υγεία, ο Γιάννη Δρανδάκη απευθύνει έκκληση στον Υπουργό αλλά και του τοπικού φορεί να στηρίξουν αυτό το πολύτιμο αγαθό, βοηθώντα χιλιάδε ασθενεί. Σα παρακαλώ κύριε Άδωνη, κάνετε ό,τι μπορείτε, γιατί αυτό δεν είναι λογικό από μέρου σα. Δεν είναι και ανθρώπινο αυτό που κάνετε. Πρέπει κάτι να κάνουν. Είναι υποχρεωμένοι. Εμεί είμαστε άνθρωποι. Ζούμε στο Ρέθυμνο, δεν ζούμε ούτε στο Εράκλειο ούτε στα Γανιά. Δεν είναι χωριουδάκι. Και ο Δήμαρχο, επιστό και την εφορτία του Δημάρχου μα, να κάνει περισσότερε ενέργειε και όχι μόνο meetings και φανφάρε. Θα κάνει ενέργειε ουσιαστικέ, να μαζεύεται και όχι να λέει ότι κάναμε συμβούλιο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και εμεί κάναμε όλε τι ενέργειε και δεν γίνεται τίποτα. Να φροντίσει να γίνει κάτι. Υπάρχουν και βουλευτέ από εδώ, οι οποίοι έχουν βγει, ρεθεμιώτε και βουλευτέ από την Αθήνα και άλλοι παράγοντε σημαντικοί να φροντίσουν να βοηθήσουν αυτό το ρέθινο.